Θα συνδεθούμε και θα μιλήσουμε με τον Γενικό Γραμματέα του Συλλόγου του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, ο οποίος βέβαια είναι ηθοποιός και σκηνοθέτης, ο κύριος Άρης Λάσκος. Να σας ευχαριστήσω θερμά και να σας καλησπερίσω από Κρήτη. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλησπέρα μου στην Κρήτη, από τη ζεστή Αθήνα. Εδώ δεν ξέρω πώς είστε κάτω. Βέβαια, και εδώ εξίσου ζεστή. Εξίσου ζεστή και η Κρήτη. Ξέρετε, αυτές τις περιπτώσεις η Κρήτη πρωτοστατεί. Λοιπόν, ανοίγουν ξανά τα θέατρα. Ανοίγουν ξανά μετά από 7 μήνες, στις 28 Μαΐου. Ναι. Με όμως ένα πολύ περιορισμένο πρωτόκολλο, ίδιο με το περσινό. Είμαστε πάλι στο 50% της πληρότητας των θεάτρων. Σε αντίθεση με τους θερινούς κινηματογράφους που έχουν ανοίξει την περασμένη εβδομάδα με 75%. Βέβαια, της τάξης του 50% βέβαια η πληρότητα, σωστά, στα θέατρα. Κάτι το οποίο υποθέτω, κύριε Λάσκο, σας βρίσκει αντίθετους. Ακριβώς. Όχι μόνο εμάς τους εργαζόμενους και τους παραγωγούς, γιατί αυτά είναι λελένδετα. Όσο υπάρχει ρίσκο για τους παραγωγούς, τόσο λιγότερη παραγωγή θα κάνουν δουλειές, τόσο λιγότερος κόσμος θα απασχοληθεί. Αυτό είναι το, ακριβώς, το δυστυχές. Σε πρώτη φάση, σε επίπεδο Αθήνας, περιφέρειας Αττικής, πόσα θέατρα θα ξεκινήσουν ξανά, θα λειτουργήσουν? Θα ξεκινήσει κανονικά από 1η Ιουνίου το Φεστιβάλ Αθηνών, ναι, με τις 80 συνολικά παραγωγές του, που είναι, ναι, όλο το πρόγραμμά του. Και μετά έχουμε το επίπεδο περιοδιών, που βέβαια θα ξεκινήσουν προς τα μέσα Ιουλίου όλες οι περιοδίες, ευελπιστώντας όλοι ότι θα αυξηθεί η χωρητικότητα. Σε ανοιχτούς χώρους. 75%, ναι. Σε ανοιχτούς χώρους μόνο. Και κάποια λίγα θέατρα που έχουμε στην Αθήνα ανοιχτά, είτε ταράτσες, είτε κήποι, ναι, θα λειτουργήσουν στη λογική όμως των λίγων παραστάσεων μέσα στο καλοκαίρι. Πλην του μιας μεγάλης πρωτοβουλίας που γίνεται, όσο γνωρίζω, από το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, στο ΒΕΑΚΙΟ Θέατρο, που για πρώτη φορά θα έχουμε επιθεώρηση μετά από πολλά χρόνια σε ανοιχτό καλοκαιρινό θέατρο, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζά και με ένα πολύ ωραίο θίασο. Βέβαια, όλα αυτά, σας το ξαναλέω, ξεκινάμε με μια δυσκολία, με την έννοια ότι φοβόμαστε μην γίνει το περσινό που πέρυσι, ας πούμε, τον Αύγουστο, σωστά, με πρωτοβουλία μεμονωμένη της περιφέρειας Αττικής, ματαιωθήκανε πάρα πολλές παραγωγές. Είναι ωστόσο. Οπότε, γενικά, ο κόσμος είμαστε σε επισφάλεια. Δηλαδή, δεν είμαστε ότι επιτέλους ανοίξαμε. Δεν υπάρχει αυτό το κομμάτι της χαράς, γιατί και οι πρόβες είναι πολύ θείασοι που έχουν ξεκινήσει δυστυχώς, πρόβες χωρίς συμβάσεις. Ναι. Ακόμα είμαστε σε ένα ρευστό κλίμα. Το σωματείο παλεύει για όλο αυτό το πράγμα. Θα δούμε. Δηλαδή δεν είναι ευίωνο το καλοκαίρι πολύ, παρά το πολύ ευχάριστο ότι επιτέλους θα έχουμε πολιτισμό. Ζωντανό αυτό, πολιτισμό, και όχι μόνο διαδικτυακό. Εκεί θα πήγαινα τη συζήτηση. Είναι έτσι έντονη ανάγκη, όχι μόνο των καλλιτεχνών, των ηθοποιών, των σκηνοθετών, των παραγωγών, αλλά και του απλού κόσμου, να συμμετέχει σε αυτές τις ξεχωριστές δράσεις πολιτισμού και τέχνης, και όχι μόνο στα κέντρα μεγάλων πόλεων, αλλά και στην ενδοχώρα, στις περιφέρειες. Ακριβώς. Και γι' αυτό λέμε ότι θέλει και μια στήριξη από την πολιτεία, ακριβώς γιατί με αύξηση της πληρότητας. Εννοείται, ακριβώς, πρέπει να γίνει αυτό. Ναι. Και κάποια κίνητρα για να μπορέσει να γίνουν οι περιοδίες φέτος. Να έχουμε μεγάλες περιοδίες, πραγματικά να φτάσουν το πολιτιστικό προϊόν που λέμε να φτάσει όσο γίνεται πιο μακριά. Ναι. Να μην έχουμε μόνο αυτό το υδροκέφαλο κομμάτι Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Πάτρα. Σωστά. Και άντε και λίγο η Κρήτη κάποιες φορές, που τώρα τελευταία έχει μπει δυναμικά στις περιοδεύουσες παραστάσεις, αλλά να μπουν και τα μικρότερα νησιά, νησιά που είναι πολύ δύσκολα, το Βορείο Αιγαίο, ας πούμε, που πολύ δύσκολα πάνε παραστάσεις εκεί. Στο Ιόνιο, που αντίστοιχα έχουμε δυσκολία στο να φτάσουμε εκεί λόγω όλων των διαδρομών, να μπορέσει να γίνει και επιτέλους, γιατί ο κόσμος διψάει πάρα πολύ. Φαίνεται και από τις προπολήσεις αυτό. Δηλαδή, έχουμε εντυπωσιακές προπολήσεις για αρχή. Παραστάσεις βγαίνουν sold out, με τη μειωμένη χωρητικότητα βέβαια, αλλά δείχνει ότι ο κόσμος κουράστηκε με το Netflix και με τις σειρές. Θέλει ξανά να έρθει σε επαφή με το ζωντανό θέαμα. Ακριβώς. Εδώ υπήρξε βέβαια, θα προσθέσω εγώ, πολύ μεγάλη συμμετοχή σε αυτές τις διαδικτυακές εκδηλώσεις και διαδικτυακές περιοδίες. Υπήρξε στο πρώτο κύμα, θα έλεγα. Επιτυχημένο σταδιακά το εγχείρημα. Μακάρι να φύγει, βέβαια. Η αλήθεια είναι. Ναι, εγώ χαίρομαι, γιατί σταδιακά η καμπύλη έπεσε. Δηλαδή, πέρα από αυτό το προφανές ότι υπήρχε το ενδιαφέρον του κόσμου, ξαφνικά όταν συγκρίνει τα δύο προϊόντα, είτε το ζωντανό είναι είτε το διαδικτυακό, μιλάμε για άλλη τέχνη. Ακριβώς. Που είναι ένα υποκατάστατο. Ήταν καλό όσο τα θέατρα ήταν κλειστά. Τώρα μέχρι τα θέατρα είναι ανοιχτά. Μάλιστα. Δεν χρειάζεται. Κύριε Λάσκο, να ευχηθώ ζωντανά και σε επαφή. Εννοείται. Να ευχηθώ καλή σεζόν. Όλα να πάνε καλά. Ευχαριστούμε. Επίσης, να είστε καλά. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλό απόγευμα.